Σα έλεγα πώς συμπληρώνουμε σωστά ένα βιογραφικό, τι προσέχουμε, τι λάθη κάνουμε, που καλό είναι να τα αποφεύγουμε βήμα-βήμα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, που είναι σήμερα κοντά μας από το καριέρα.gr, στέλεχος του καριέρα.gr. Καλώς ήρθατε, κύριε Βέλκο, Βασίλης Βέλκος. Καλημέρα σας. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά βήματα, γιατί το βιογραφικό το οποίο στέλνουμε ουσιαστικά είναι η πρώτη εικόνα μας, έτσι, προς τον υποψήφιο εργοδότη μας και εμείς ως υποψήφιοι υπάλληλοι του. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το γράψιμο. Ακριβώς. Όπως πολύ σωστά είπαμε, το βιογραφικό σημείωμα είναι η πρώτη εικόνα που λαμβάνει ένας εργοδότης αναφορικά με το ποιοι είμαστε, τι έχουμε κάνει στην προϋπηρεσία μας, τι έχουμε σπουδάσει και ούτω καθεξής. Επομένως, όπως θα δούμε στις διαφάνειες, το πρώτο και το σημαντικότερο σε ένα βιογραφικό, το οποίο φαντάζομαι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τα ορθογραφικά λάθη. Μάλιστα, άρα προσέχουμε να μην κάνουμε κάποιο ορθογραφικό λάθος. Ακριβώς. Προφανώς, νάτι και η κάρτα μας ήρθε, δεν επιτρέπονται τα ορθογραφικά λάθη. Είναι καλύτερο αν κάτι δεν γνωρίζουμε να το γκουγκλάρουμε. Ακριβώς. Είναι το πιο σημαντικό. Το επόμενο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η ανάλυση των καθηκόντων μας. Εδώ πέρα πώς γίνεται να κάνουμε ανάλυση και σύντομα και περιεκτικά, αλλά να κάνουμε ανάλυση ταυτόχρονα. Σωστά. Λοιπόν, πώς? Αυτό είναι με ένα πολύ εύκολο τρόπο που μπορούμε να ακολουθήσουμε ως μπούσουλα. Δηλαδή, με κάποια bullet points μπορούμε να αναλύσουμε τα καθηκόντά μας χωρίς να γράφουμε κάποια κείμενα, γιατί τα κείμενα κουράζουν. Και συν της άλλης, κανένας, όπως είναι πολύ φυσιολογικό, δεν το διαβάζει όταν βλέπουμε ένα μακροσκελές κείμενο. Και η τάση γενικότερα της εποχής μας είναι η σύντομη και γρήγορη πληροφόρηση ότι διαβάζουμε. Διαφορετικά το διαβάζουν, και από την εμπειρία σας τώρα το ρωτώ αυτό, λίγο διαγώνια το κάθε. Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Άρα δεν χρειάζεται φλιαρία. Ακριβώς. Όταν θέλω να βοηθώ λογιστή και ανοίξει το βιογραφικό, το πρώτο πράγμα που θέλω να διαβάσω είναι αν έχει δουλέψει κάπως βοηθός λογιστή. Μάλιστα. Έτσι. Απλή και κατανοητή λοιπόν γραφή χωρίς καλλιγραφίες. Ακριβώς. Μια γραμματοσειρά. Τα λέτε πολύ σωστά. Αν έχω δουλέψει, ας πούμε, σε μια πολύ μεγάλη Coca-Cola, χωρίς να θέλω να πω κάποιο brand για να ωφελήσω, δεν βάζουμε πολύ μεγάλη γραμματοσειρά τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν υπερτονίζουμε, δηλαδή. Ακριβώς, να μην κάνουμε πολύ φασαρία στο κείμενο. Ακριβώς. Χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά, μπολντάρουμε την εταιρεία και τον τίτλο που είχαμε εκεί πέρα. Αν έχουμε κάποια πιθανά επιτεύγματα, είναι καλό επίσης να το κάνουμε πιο bold, αλλά κάτι όχι πολύ έτσι ιδιαίτερο το οποίο θα πλήρως μας ενημερωμένο ως προς το τι έχουμε σπουδάσει, τι προϋπηρεσία. Όχι μόνο αυτό. Έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μερικές φορές έχετε κάποιος στο interview και επειδή θεωρεί ότι δεν έπρεπε να βάλει μια συγκεκριμένη προϋπηρεσία πάνω στο βιογραφικό του, φτάνει η συζήτηση να το λέμε αυτό και του, OK, βλέπουμε ένα κενό πάνω στο βιογραφικό κτλ. Οπότε εκείνη τη στιγμή αρχίζει και λέει ο υποψήφιος ότι αυτό δεν το θεώρησα πολύ σημαντικό. Αν δεν το θεωρούμε, απλά το αφαιρούμε, οπότε δεν το αναφέρουμε κιόλας. Εδώ όμως έρχομαι και σας ρωτώ εγώ, πώς είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε ένα βιογραφικό, να ξεκινήσουμε δηλαδή από την προϋπηρεσία που έχουμε, αν την έχουμε, ή να ξεκινήσουμε από τις σπουδές και να φτάσουμε στην προϋπηρεσία. Σε αυτό πάντα. Τι πάει καλύτερα. Σε αυτό πάντα λέω στάθμιση. Δηλαδή ο καθένας από εμάς γνωρίζει την προϋπηρεσία του, είτε επαγγελματική είτε ακαδημαϊκή. Οπότε σταθμίζοντας αυτά τα δύο, μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό που θα μας δώσει την επόμενη θέση εργασίας μας. Οπότε, αν έχω μια πολύ ικανή προϋπηρεσία στον ακαδημαϊκό τομέα. Καλό είναι να ξεκινήσω με ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να αναπτύξω τις σπουδές τις οποίες έχω κάνει. Εδώ χρησιμοποιούμε bullets κατά την περιγραφή, ώστε να είναι πιο κωδικοποιημένα. Ακριβώς. Και είναι έτσι πολύ πιο ωραίο να ξεκινάμε με κάποια ρήματα από το ήμουνα ή ξεκίνησα έχοντας. Να πηγαίνουμε to the point. Ακριβώς. Του γρου, δηλαδή. Ακριβώς. Με το ρήμα πολύ specific σε όλο αυτό που κάνουμε. Στα προσωπικά στοιχεία βάλε εξειδίκευση, δηλαδή. Σωστά. Δηλαδή, όταν γράφουμε το όνομά μας, τώρα βέβαια αυτό εξαρτάται και το προφίλ του κάθε υποψηφίου, είναι καλό κάτω από το όνομά μας ή γενικότερα κάπου να φαίνεται η ειδικότητά μας ή μια εξειδίκευση που έχουμε, μάλιστα, πολύ συγκεκριμένη, ή κάποια πιστοποίηση που πιθανότητα θα έχουμε στον κλάδο μας. Προσοχή στον τίτλο του αρχείου ή και τη μορφή, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί στέλνουν σε PDF αρχείο το βιογραφικό τους, το οποίο είναι ως εικόνα. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες αναζήτησης υποψηφίων λειτουργούν πολύ με keywords πάνω στην αναζήτηση των υποψηφίων και των βιογραφικών. Οπότε, αν αυτό το αρχείο είναι σε εικόνα, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα στα keywords τα οποία ψάχνουμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Μια πληροφορία που ενδεχομένως να μην τη γνωρίζαμε οι περισσότεροι. Για να συνεχίσουμε τώρα στο πώς θα ξεχωρίσουμε. Γιατί δεν αρκεί μόνο το τι έχουμε κάνει, μπορεί να το έχουν κάνει άλλοι τόσοι ή να το έχουν αποτυπώσει το βιογραφικό τους πιο εντυπωσιακά και σε έχουν κάνει κάτι λιγότερο. Ακριβώς. Άρα πώς θα ξεχωρίσουμε. Θέλω να σταθώ πολύ στο πρώτο, το οποίο θα σε ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, που λένε ότι δεν έχω προϋπηρεσία και πώς μπορώ να προβάλλω κάτι το οποίο όντως, αυτή τη στιγμή. Και όταν όλοι οι εργοδότες ζητούν. Ακριβώς. Οπότε είναι φύσης αδύνατο να μην έχουμε κάνει ένα project στη σχολή, να μην έχουμε κάνει κάτι παραπάνω με κάποιους συμφοιτητές μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα την οποία βλέπουμε, το οποίο είναι το slideshare.com.
το οποίο μέσα μπορούμε να ανεβάσουμε κάποιες παρουσιάσεις από τη σχολή μας και από όλα αυτά που έχουμε κάνει, mm-hmm. από μία εργασία. Οπότε μπορούμε να το ανεβάσουμε και να μπορούμε να βάλουμε ένα link. Τρόπο, δηλαδή, έκανα αυτή τη σχολή. Ακριβώς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια, άλλο βήμα, άλλη συμβουλή. Το QR code είναι, χρησιμοποιείται συνήθως στους ανθρώπους της τεχνολογίας. Mm-hmm. Επομένως, πολλοί μάλιστα το βλέπουν και λένε μία μαύρη μουτζουρίτσα, να το πω κάπως έτσι. Το QR code είναι ουσιαστικά μία παραπομπή, το οποίο μπορεί κάποιος να το σκανάρει και μπορεί να κάνει redirect σε ένα. Κάποιος ένα site, μπορείς ένα προσωπικό μας προφίλ, μπορείς ένα portfolio που έχουμε φτιάξει αν είμαστε αρχιτέκτονες και ούτω καθεξής. Παλαιότερα στα βιογραφικά θυμόμαστε όλοι και για αρκετό καιρό ότι έπαιζαν για κάποιο λόγο καθοριστικό παράγοντα τα χόμπι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό έχει μεταλλαχθεί με την εικόνα που έχουμε και διατηρούμε στα social media. Σωστά. Έτσι. Εννοείται, τα χόμπι καταρχήν, επειδή δεν το νομίζω το γράφουμε και πάνω συγκεκριμένο, mm-hmm. αν είναι κάποιο χόμπι το οποίο κάνει added value, δηλαδή δίνει παραπάνω στο προφίλ μας, είναι καλό να το αναφέρουμε. Αλλά δεν βάζουμε τώρα για το οτιδήποτε κάνουμε. Χορός, σινεμά, επειδή είναι κάτι το οποίο το διαβάζουμε συνήθως, δεν κάνει κάτι το διαφορετικό. Αυτό είναι περιττό, έτσι, είναι παράτερο μάλλον. Ακριβώς. Τα social media λοιπόν τι ρόλο παίζουν? Τα social media υπάρχει μια. Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια υπάρχει μια τελείως αποδόμηση του βιογραφικού. Ναι. Που πηγαίνουμε σε ένα πιο social profile. Επομένως, τα social media μας βοηθούν ώστε να γράψουμε το βιογραφικό μας. Υπάρχει μάλιστα ένα ειδικό social media, μια πλατφόρμα η οποία μας βοηθά να βάλουμε τα skills μας, να φτιάξουμε το προφίλ μας, να βάλουμε αποτελέσματα πάνω στη δουλειά μας, στις δεξιότητές μας. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι μπορούν κάποιοι να μπουν, να δουν που έχουμε δουλέψει μαζί και να επιβεβαιώσουν τα συγκεκριμένα μάλιστα. skills. Για να δούμε τώρα τις συστάσεις. Εάν θα πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να έχουμε τις λεγόμενες συστατικές επιστολές ή μόνο εάν μας ζητηθεί. Οι συστατικές πλέον είναι πολύ σημαντικό να τις στέλνουμε όταν μας ζητηθούν. Να μην στέλνουμε δηλαδή τις συστάσεις μαζί με το βιογραφικό μας, δεν δίνει κάποια έτσι, παραπάνω αξία. Και το επόμενο κομμάτι είναι ότι να μην γράφουμε τα ονόματα και τα τηλέφωνα. Γιατί δεν ξέρουμε αυτό το βιογραφικό, αν δεν έχουμε πάρει φυσικά την άδεια του συγκεκριμένου ανθρώπου, το πού θα φτάσει. Έτσι, οπότε δεν σημαίνει ότι όποιος στέλνει το βιογραφικό μου μπορεί να λαμβάνει και το τηλέφωνό μου, αυτός που έχει βάλει σύσταση ως εμένα. Ακριβώς. Οπότε βάζουμε κάποιους άλλους τρόπους επικοινωνίας για να φτάσουν στους πιο προσωπικούς, εάν ενδιαφέρονται. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βέλκο, για όλα αυτά τα κατατοπιστικά βήματα και χρήσιμα σε πάρα πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί με τα ποσοστά ανεργίας τα οποία έχουμε. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα.